Αυτές τις τραγικές εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στις 8 Μαρτίου με το κατολιστικό φαινόμενο να επιδεινώνεται ανισχυτικά 7 ημέρες μετά. Εικόνες που κόβουν την ανάσα με το επίμαχο τμήμα του δρόμου Ηράκλειο Μεσαρά στο ύψος του υποκατασκευή ανισόπεδου κόμβου Πανασού να έχει βουλιάξει κατά 60 πόντους και με το φαινόμενο να βρίσκεται σε εξέλιξη. Και δεν πρόκειται να διεχθεί. Ποτέ. Τα εδάφη είναι τελείως άχρηστα. Να έχουμε μπαλώματα δεν είναι καλά. Μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Να προσέχουν τα έργα τους. Και να υπολογίζουν την κοινωνία. Όχι μόνο συνεβαρείς, κακοτεχνίες. Υπομονή πρέπει να κάνουμε να δούμε αν φτιάχνουν τα πράγματα. Αλλά αυτά δεν φτιάχνουν, στο χαλούνε. Δεν είναι κανένα καλό έργο. Εγώ ήρθα σήμερα από τον Πρινιά. Έχω πει του κυρία Αγαπάκη να έρθει να τον φτιάξει που μας τον καταστρέψανε και δεν έχουν κάνει τίποτα. Λοιπόν, την ενδοχώρα την έχουν αφήσει, σαν τραπάτρα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που επικρατεί στην Αγία Βαρβάρα, όπου οδηγοί διασχίζουν το παλιό δρόμο προκειμένου να μεταβούν στη Μεσαρά, πληρώνοντας το οικονομικό μάρμαρο το καυσίμων φωτιά. Πάω στη Μοίρας, από τους Ανεγύρους. Έπαιρνε 10 λεπτά, 10 λεπτά περισσότερο. Και παραπάνω καύσιμα. Βέβαια. Από μικρό παιδί που πηγαίναμε εκεί. Ήταν νερά, ήταν στέρνες. Τα χώματα ήταν πολύ. Δεν είχαν ούτε διαντροφητείες, τίποτα να τα στηρίξουν. Και πάντα τσίλαγε το χώμα εκεί. Και τώρα αυτά που κάμανε. Οι αγρότες ξέρανε πιο πολύ τα εδάφη. Και ήταν ο Θεός να τους χωρέσει ένας αγροφύλακας. Και ερχόταν εδώ στο μαγαζί και συζητούσαμε. Λέει: πρώτη φορά βλέπω δρόμο στον αέρα. Καλά ήταν μέχρι τώρα. Πάει τα σάξη. Πάντως η ταλαιπωρία του θα συνεχιστεί μέχρι και τις 15 Μαΐου, οπότε θα παραμείνει κλειστός ο επίμαχος δρόμος, ο οποίος δόθηκε στην κυκλοφορία πριν από 3 περίπου χρόνια. Εδόθηκε όμως κάτω από πίεση. Πίεση να τελεστεί το έργο το συντομότερο δυνατό για να μην χαθούν τα χρήματα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Λοιπόν. Λέγαμε να μην την αχθεί στον αέρα, αλλά τελικά την άχθηκε στον αέρα από την άλλη πλευρά. Από την άλλη, φαντάζομαι τώρα ότι θα διορθωθεί. Τέλος του μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η γεωτεχνική μελέτη, ενώ οι προσπάθειες των ειδικών επικεντρώνονται στη σταθεροποίηση της κατολίσθησης. Ενώ σε ό,τι αφορά την κατολίσθηση, λίγα μέτρα πριν από την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, ο Γιώργος Ακαπάκης δηλώνει ότι θα υπάρξουν επιπλέον παρεμβάσεις. Αναμένεται να δημιουργηθεί κάποιο έργο μέσα στο 2022. Αλλά δεν έχουμε κίνδυνο ο δρόμος εκεί να φύγει. Εδώ όμως ήδη έχει ξεκινήσει να φεύγει.